στα Νεροκούρο, ο Ίκαρος φιλοξένησε τον Ιδωμενέα σε ένα ακόμη μάτς της πέμπτης αγωνιστικής, το Σάββατο δείξατε αναμέτρηση. Η αρχή Ιδωμενέας και μόλις πριν ξεκινήσει το παιχνίδι τα πρώτα προβλήματα, καθώς κάποιες τρύπες στα δίχτυα. Ο κύριος Χρυσός, ο οποίος ανέλαβε να τα φτιάξει. Στη συνέχεια θα έχουμε και μία ακόμη κολλησιεργία, θα μπορούσα να πω. Αλλά όλα αυτά θα ξεπεραστούν και έτσι λοιπόν το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά και μάλιστα στο πρώτο λεπτό ο Μερόλη έβγαλε τη σέντρα, η κεφαλιά που έγινε από τον Γιούλα, η μπάλα στην αγκαλιά του Καζά. Στο ένατο λεπτό, φάουλ με τον Εκτάριο Βαρουξάκη, ο Καζά θα διώξει με δυσκολία το σούτ από τον Ζαγκουντίνο, η μπάλα θα πέρασει πάνω από τη συμβολή, πάνω από τα δοκάρια πιο σωστά. Μπαλιά στον κενό χώρο, πολύ ωραία για τον Γιούλα στο 13. Αυτό θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα σηκώσει κεφάλι, θα γυρίσει το σούτ με τη μία τον Εκτάριο Βαρουξάκη, απομακρύνει η αμυντική. Παλιά από τον Μερόλη στο αμέσως επόμενο λεπτό στο 14. Εδώ θα προλάβει, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Νεκτάριος ο Βαρουξάκης, θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα δεχτεί από πίσω το τσιμπηματάκι από τον Αρτσιδάκη. Ο διαιτητής αναμέτρησης θα δείξει το φάουλ και παράλληλα θα βγάλει και την κόκκινη κάρτα. Στο 15 η ομάδα του Ικάρου θα μείνει με ποδοσφαιριστή λιγότερο. Και το φάουλ αυτό θα το μετατρέψει σε γκολ ο Γιάννης Βαρουξάκης, ο αρχηγός του Ιδωμενέα, ο οποίος με αυτή την εκτέλεση θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Γαλατά. Γιάννης Βαρουξάκης, ο οποίος θα πάει και θα αφιερώσει και τον γκολ. Ξανά η πολύ ωραία εκτέλεση. Μπάλα στα δίχτυα στον πάγκο της ομάδας. Στον Μάνο τον Περγανιλάκη, στο υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο και στους αναπληρωματικούς. Στη συνέχεια, αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά και όπου βρίσκεται ο Ντινάη. Αυτός θα κάνει το κοντρόλ. Θα μείνει όρθιος, θα γυρίσει την μπάλα. Ευκαιρία με τον Γκιούλα και τελικά ο Νεκτάριος ο Βαρουξάκης είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται. Αρχικά ο Καζάς είπε όχι, όμως ο Νεκτάριος ο Βαρουξάκης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει στο 19 το 2-0 για την ομάδα του Ιδωμενέα. Από την αριστερή πλευρά ο Βαρουξάκης και πάλι, ο οποίος θα πασάρει. Έγινε το σουτ, ο Γιάννης τώρα στο έδαφος πέναλτι από το διαιτητή της αναμέτρησης. Αυτό το μαρκάρισμα θα δείξει την άσπρη βούλα. Ευκαιρία με τον Βελισάριο, ο οποίος θα δει το δοκάρι, ίσως και να βρει και λίγο με τα κροδάκια Καζάς. Δοκάρι λοιπόν, χαμένη ευκαιρία για τον Ιδωμενέα, με την μπάλα να φεύγει εκτός το 21. Τρία λεπτά αργότερα, Βελισάριος Βαρουξάκης και πάλι σε μια προσπάθεια. Φέρει την μπάλα μπροστά του, μέτωπο με νεστία, σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα πήγε out. Στο 27ο λεπτό, από τα πόδια του Βελισάριου, ξεκινάει η προσπάθεια του Γιάννη, του Βαρουξάκη, ο οποίος πέρασε πιο γρήγορα μπροστά του. Ο Καζάς τον σταμάτησε, επιμένει ο Γιάννης ο Βαρουξάκης και τελικά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 27ο λεπτό είναι το 0-3 για την ομάδα του Ιδωμενέα, με σκόρερ και πάλι τον Γιάννη Βαρουξάκη, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να νικήσει την άμυνα του Ικάρου. Kevin Denai στην σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Γκιούλα, η μπάλα στα δίχτυα με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού στο γήπεδο του Νεροκούρου. Ο Ιδωμενέας πετυχαίνει ένα ακόμη τέρμα, το τέταρτο, αυτή τη φορά με σκόρερ τον Γκιούλα. Η μπάλα καταλήγει στην αριστερή γωνία του, αν μπορεί να κάνει κάτι, Καζά. Δύο λεπτά αργότερα, Νεκτάριος Βαρουξάκης και πάλι στην επίθεση, ένα δυνατό σουτ, Καζάς διώχνει. Συνέχεια υπάρχει σηκωμένη σημαία για τον Γιάννη Βαρουξάκη. 36 λεπτά πλέον, Denai. Δυνάει σουτάρι, ο Καζάς απομακρύνει, επιμένει ο Γιάννης ο Βαρουξάκης και πολύ ωραία επέμβαση από τον ερώτονα του φύλακα του Ικάρου. 41ο λεπτό, διαγώνια μπαλιά, ωραίο το κατέβασμα από τον Νεκτάριο τον Βαρουξάκη, ο οποίος θα σουτάρει με το αριστερό, η μπάλα θα περάσει εκτός. Και στο 41, Γιάννης Βαρουξάκης, ο οποίος βρήκε χώρα από δεξιά, μπήκε στην περιοχή, ο πολύ πλάγια θέση σημάδεψε το δεξιό δοκάρι τελικά και μπλόκαρε ο Καζάς με δεύτερη προσπάθεια. 43ο λεπτό, Denai, μένει όρθιος, μπαίνει στην μεγάλη περιοχή. Και πάλι ψάχνει συμπαίκτη. Θα γυρίσει τον Βαρουξάκη, το σου του Γιάννη, μπάλα στην αγκαλιά του Καζά. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στα 20 δευτερόλεπτα δημιούργησε ευκαιρία ο Ιδωμενέας με τον Denai να σουτάρει με δύναμη. Καζάς έδιωξε. Προσπάθεια και πάλι με τον Denai λίγο αργότερα. Στο σουτ όμως θα περάσει πάνω από τα δοκάρια 49. 63ο λεπτό, εκτέλεση corner, η μπάλα στον Γιάννη Βαρουξάκη προσποιείται. Αυτός ψάχνει χώρο για το σουτ. Με το αριστερό το πραγματοποιήσει. Καζάς και πάλι διώχνει μία ακόμη επέμβαση. 65ο λεπτό, Γελασάκης βρίσκει χώρο. Γελασάκης πάει κατά μέτωπο, σουτάρει στη δεξιά γωνία ο Μωραΐτης. Το σουτ μετά είναι απελπιστικά μακριά από τα δοκάρια. 67ο λεπτό και πάλι με τον Denai. Denai, ο οποίος θα προσπαθεί να περάσει και τον Καζά, ο οποίος με το αριστερό πόδι θα διώξει. Denai σε μία ακόμη προσπάθεια στο 73 από δεξιά θα προσποιηθεί, θα βγάλει τελικά τη σέντρα. Ο Γιάννης Βαρουξάκης θα χάσει μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ένα ακόμη τέρμα. Και λίγο αργότερα θα έρθει αυτό το τέρμα με τον Γιάννη Βαρουξάκη να παίρνει την πάσα από τον Νεκτάριο τον Βαρουξάκη και στο 74. Πολύ ωραία παλιά. Η ομάδα του Ιδωμενέα πετυχαίνει 5 τέρματα. Ο Γιάννης ο Βαρουξάκης, ο οποίος
Με αυτό το τέρμα βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με 9 πλέον γκολ. Στο 79 λίγο αργότερα και άλλη μια προσπάθεια για τους παίκτες του Ιδωμενέα με τον Γιάννη τον Βαρουξάκη να σουτάρει. Ο Καζάς με το αριστερό πόδι θα διώξει και πάλι. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ένα ακόμη κρεσέντο από τον Γιάννη Βαρουξάκη. Το σουτ την μπάλα θα περάσει out. Λίγο πριν το φινάλε, στο 80 της αναμέτρησης, σε μια φάση η οποία ξεκινάει από το pressing των παικτών του Ικάρου. Ο Γκιούλια είναι αυτός ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Βελισάριος ο Βαρουξάκης εδώ στις μονομαχίες θα σφυρίξει φάουλ ο κύριος Χρυσός πάνω στο Γελασάκη. Στη συνέχεια της φάσης υπήρξε ένταση και νεύρα. Αυτά τα νεύρα φέραν κάρτες από μια κίτρινη κάρτα. Αυτή όμως του Βελισάριου του Βαρουξάκη ήταν η δεύτερη. Και έτσι λοιπόν με 10 και η ομάδα του Ιδωμενέα πλήγμα με τον Βελισάριο του Βαρουξάκη να δέχεται την κόκκινη κάρτα και να πηγαίνει στα αποδυτήρια. Από το φάουλ το κερδισμένο Χριστόπουλος απείλησε ο Μωραΐτης, μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Και στο 84 Νταμαδάκης από δεξιά, μία ακόμη επέμβαση του Μωραΐτη θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ για σιγουριά σε αυτή τη σέντρα σουτ. Νεκτάριος Βαρουξάκης λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης από αριστερά. Η σέντρα που θα γίνει, Καζάς διώχνει η μπάλα στον Γκιούλια. Γκιούλια θα σουτάρει, η αμυντική στη συνέχεια διώχνουν και πάλι. Και το τελικό σφύριγμα, η Καρος Ιδωμενίας 0-5 στα Νεροκούρου.